Χαίρετε φίλοι και φίλες. Σήμερα δεύτερο επεισόδιο Retro Collectors. Παρέα εδώ με τον φίλο Στέλιο. Γεια χαρά, παιδιά. Σήμερα, εντάξει, ένα πολύ ιδιαίτερο add-on, exclusive Japanese, το οποίο ήταν το Nintendo 64 DD. Η αποτυχία, ας το πούμε έτσι, της Nintendo για το Nintendo 64. Ένα μηχάνημα που κυκλοφόρησε τελικά στα τέλη του 99, αρχές 2000. Είχε ανακοινωθεί λίγο πριν την κυκλοφορία του Nintendo 64, αλλά μετά από πολλά σκαμπανεβάσματα, μετά από πολλές ιστορίες τέλος πάντων, κατάφερε και κυκλοφόρησε το 99. Κυκλοφόρησαν 10 παιχνίδια γι' αυτό, δύο διαφορετικές εκδόσεις. Η μία ήταν η Runner Starter Kit, αυτή εδώ, και η άλλη απλή έκδοση, αυτή εδώ. Το Runner Starter Kit είναι ουσιαστικά το pack για να απλογηθείς στην συνδρομητική υπηρεσία, όπως ήταν το Dreamcast, ας πούμε. Κάπως έτσι, ναι, σαν αυτό του Dreamcast. Ναι. Εγώ αυτό το μηχάνημα γενικά, όπως και εσύ τότε, το διαβάζαμε σε περιοδικά τύπου Games και Game Pro, ναι. Games, Game Pro. Εγώ δηλαδή έχω από τότε ένα τεύχος, συγκεκριμένα το τεύχος τώρα 18 Ιούνιου 1998. Ενώ, όπως είπε και ο Στέλιος, είχε ανακοινωθεί το μηχάνημα πριν το release του 64, δηλαδή το 95. Το 98, σαν ελληνικό τύπο, ήρθε δηλαδή το πρώτο αρθράκι, έτσι, preview, γενικά για το τι πρόκειται να έρθει. Εγώ πίστευα ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα, όπως πιστεύαμε και για πολλά άλλα add-ons, έτσι, Jaguar CD, ιστορίες. Πολλά πιστεύαμε τότε, πολλά δεν έγινε. Αλλά δυστυχώς δεν ήρθανε. Εσύ τότε, το 64, ήσουν στον μπαμ του πορωμένο, στο γούστας γενικά σαν μηχάνημα. Εγώ αγόρασα το 64 πριν καν κυκλοφορήσει στην ευρωπαϊκή αγορά που βγήκε το Μάρτιο του 97 εδώ Ελλάδα. Το είχα αγοράσει ιαπωνικό. Ναι. Από το τότε Software Center στην Αθήνα, ακριβώς, το 96 το καλοκαίρι. Είχα λιώσει με το Mario 64, που ήταν το πρώτο παιχνίδι. Έτσι όλοι. Και περίμενα μετά Killer Instinct, που ήταν η αγάπη μου και τα λοιπά, πότε θα κυκλοφορήσουν. Το 64 DD το είδα και εγώ σε περιοδικό. Πίστευα ότι θα είναι wow, το περίμενα καρτερικά. Δεν κυκλοφόρησε ποτέ Ελλάδα, δεν κυκλοφόρησε ποτέ Ευρώπη, δεν κυκλοφόρησε ποτέ Αμερική. Είναι μόνο η Ιαπωνία βγήκε σε πολύ περιορισμένο αριθμό κομματιών και οι πωλήσεις του ήταν ελάχιστες. Δηλαδή. Δεν πήγε καλά. Ναι, νομίζω είναι 15.000 units. Ναι, έχω την εντύπωση τόσα είναι. Και πρακτικά χειρότερα από το 32X, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή και η Nintendo είχε ένα failure, παιδιά. Ακριβώς, ναι, αλλά δεν το ξέρουν πολύ. Έχει μια αποτυχία τη λογίζεται. Αλλά το μηχάνημα αυτό κυκλοφόρησε λόγω τη περιορισμένη χωρητικότητα των cartridge. Επειδή είδανε από ένα σημείο και μετά, είδανε ότι αυτό που κάνανε να μην βγάλουνε CD, ναι, και θα βγάζανε cartridge, είδανε ότι δεν έβγαινε πουθενά, οπότε έπρεπε κάτι να κάνουνε για να μεγαλώσει η χωρητικότητα των παιχνιδιών. Να μπουστάρουν, ναι. Και κάνανε ό,τι χειρότερο, κάνανε ένα σαφλόπι disk, ας πούμε. Ξέρεις τι, ναι, αυτό, αν θυμάστε παιδιά και όλα στο 98-99 στα PC, είχαν βγει τα zip drives. Ναι. Που ήταν νομίζω χωρητικότητα, δεν θυμάμαι καλά, νομίζω 128 MB από τις πιο παλιές δισκέτες που ήταν 1,44. Γενικά όλο αυτό μου είχε πάει καλά, γιατί τότε άρχισε να βγαίνει και το CD. Βασικά το CD είχε ήδη βγει και βγάλανε αυτό το zip drive. Ακριβώς. Κάτι εδώ έπαιξε λοιπόν με την ίδια ανατροπία Nintendo να μην πάει πάλι σε οπτικό μέσο για να παίξει πάλι με ένα είδος δισκέτα συμπιεσμένο. Και ίσως να έχει επιρροές και από το zip drive, εγώ πιστεύω. Ήθελε πάντα να έχει την αποκλειστικότητα στο τι βγάζει, όπως μετά αργότερα και με το GameCube, με τα mini δισκάκια. Ναι. Ήθελε ένα δικό της μέσο. Δεν της βγήκε βέβαια ποτέ αυτό. Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα... Δύο εκδόσεις, ναι, ναι, αυτό που είπα, η Runner Starter Kit και η απλή έκδοση. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για ένα unboxing και των δύο. Πάμε να το δούμε από κοντά, παιδιά, ένα unboxάκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το unboxing εδώ με το Στέλιο. Ωραία, ξεκινάμε με την αρχική έκδοση. Για πάμε. Εδώ περιέχει το δισκάκι του Radnet. Mm-hmm. Το κανόδιο. Ναι. Και το modem. Α, το modem ήταν ξεχωριστό. Ναι. Νόμιζα ότι ήταν ενσωματωμένο μέσα στο μηχάνημα. Όχι. Ήτανε... Ανά, και το, και η γραμμή για το line-in, το port. Ακριβώς. Ναι. Έλα ρε φίλε.
Νόμιζα ήταν μέσα στο 64GB το μάνιουαλ. Όχι, ήταν ξεχωριστό. Ωραίος, καλή φάση, να κάτι που δεν ήξερα. Το μάνιουαλ του. Αυτό είναι τώρα sealed τελείως. Όχι, είναι used, απλά είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ναι, είναι mint. Φοβερό. Το expansion pack. Κάτσε, expansion pack και γι' αυτό. Χωρίς αυτό, ξεχάσαμε να πούμε πριν ότι δεν παίζει το 64DD στο Nintendo 64, άμα δεν έχει το expansion. Α, το expansion στο Nintendo 64. Ακριβώς, ναι. Απλά το έχει σαν συνοδευτικό. Οκ. Αν κάποιος δεν νομίζω ότι παίρνει και αυτό. Όχι. Έξτρα. Είναι κάπου 1,6 κιλά, είχα διαβάσει. Να πιάσει να δεις. Ναι, είναι βαρύ, παιδιά. Να, από εδώ κάτω το port για το zip drive. Αυτό που δεν είπαμε είναι ότι ο κόσμος η χωρητικότητα είναι 64 MB, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Δούμε για την πίσω όψη, πλάγια. Α, το κουμπώσουμε για στο 64 να δείξουμε πώς φαίνεται. Ναι, να το δούμε πώς ήταν. Κονσόλα Frankenstein. Με το 64. Ακριβώς. Θα το βάλεις κάτω, δείξω ότι σε βολεύει. Το μεταξύ το ίδιο έκανε μετά και στο GameCube, έτσι, που έβαλε το Game Boy, βέβαια. Ναι, το player. Το player, λες. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η θύρα. Χρειαζόταν γι' αυτό ακριβώς το πράγμα και μόνο. Όπως έμπαινε και το Mega Drive στο Mega CD. Ακριβώς, και από κάτω έχει βιδούλες για να βιδώνει για... Να είναι σταθερό. Σταθερότητα. Αυτό λοιπόν, παιδιά, είναι το 64DD και το μεταξύ αυτό το 64 του Στέλιου, παιδιά, είναι αμερικάνικο και όπως το καταλαβαίνει κανείς εύλογα, έχω και εγώ ένα αμερικάνικο Super Nintendo από το αυτοκόλλητο το hotline, ναι, το service της εποχής. Ωραίο το 64DD. Οπότε αυτό εδώ, βλέπω τι άλλο έχει εδώ μέσα. Αυτό τι είναι. Έχει αυτό κάποιο... που το πενάκι τέλος πάντων που βγάζει στο expansion pack. Α, οκ. Έλα, ρε, ειδικό tool, ας πούμε, ναι. Και το expansion port τώρα, εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το ξέρει. Είναι αυτό εδώ. Και μέσα έμπαινε μια μνήμη, ένα module, το οποίο μπούσταρε, ναι. Αυτό εδώ έμπαινε εκεί και μπούσταρε νομίζω άλλα 32-16 MB. Τη RAM. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Νομίζω πρέπει να είναι 16. Νομίζω. Αυτό εντάξει, το δούμε μετά. Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι το kit με το πρόγραμμα περιγύρισης για το ίντερνετ. Και το modem. Ας τα μαζέψουμε και να δούμε και το... Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η απλή έκδοση. Περιέχει μόνο το manual. Που είδαμε πριν. Ίδιο ακριβώς με την άλλη έκδοση. Περιέχει και αυτή το expansion pack. Να το pack. Και το 64DD. Ναι. Αυτά. Εντάξει, μην το βγάζει το σαβουλάκι. Το δούμε. Το ίδιο. Ίδιο ακριβώς. Είναι. Απλά το άλλο είχε την bonus στο modem ουσιαστικά. Ακριβώς. Και το starter να μπει στο ίντερνετ. Mm-hmm. Μάλιστα. Δύσκολο. Ωραίο κομματάκι. Αν και λόγω του κουτιού, το οποίο είναι έτσι πιο φαντεζή, να το πω. Ναι. Είναι πιο ωραίο, εντάξει. Πιο ευρωπαϊκό κάπως. Ναι. Ωραία. Και αφού είδαμε λοιπόν τα unboxing τώρα εδώ, τα κομμάτια του Στέγιου, τις δύο εκδόσεις, πάμε λίγο να δούμε και τα παιχνιδάκια. Και αφού είδαμε το unboxing, πάμε τώρα έτσι λίγο να μας δείξει και ο Στέγιος τα παιχνίδια, να μας τα κάνει μια παρουσίαση. Λίγα τα παιχνίδια, έτσι, 10 τίτλοι. 10 τίτλοι συνολικά, μαζί με το παιχνίδι που συνέδευε τη συγκεκριμένη έκδοση. Mm-hmm. Παιχνίδι, τέλος πάντων δεν ήταν παιχνίδι. Ναι. Έχω full set των παιχνιδιών. Το μόνο που μου λείπει από τη συλλογή 64DD είναι το πληκτρολόγιο, ναι, το οποίο είναι πολύ δύσκολο και οι τιμές έχουν πλέον ξεφύγει. Κατάλαβα. Αυτά. Εντάξει, μελλοντικά, ποτέ δεν ξέρει. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι έχουμε τώρα εδώ για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε 4 παιχνίδια Mario Artist. Λοιπόν, αυτά εδώ. Αυτά ήταν σαν το Mario Paint, δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Και ζωγράφιζες, έφτιαχνες, ας πούμε, χαρακτήρες πολυγονικούς κτλ. Αυτά εδώ είναι. Έχει μέσα και mouse, γιατί βλέπω εκεί μια φωτιά. Αυτές οι δύο εκδόσεις έχουν mouse και αυτό εδώ πέρα έχει μικρόφωνο και ένα cartridge που συνδεόταν. Α, ναι. Ναι. Ακριβώς. Ωραίο. Αυτά είναι καινούργια. Όχι, είναι used. Είναι used. Ό,τι είναι εδώ είναι used. Mm-hmm. Τα DD είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, mint, αλλά used. Ναι.
Λοιπόν, το... Όχι, το SimCity 64. Έλα, ρε. Mm-hmm. Ήταν αυτό μόνο... Όχι, νομίζω είχε βγει και στο κανονικό... Είχε βγει, ναι. Μόνο η Ιαπωνία όμως και αυτό. Αυτό ήταν extra boost, δηλαδή παραπάνω levels. Ακριβώς. Και ακριβώς έτσι ήταν και το F-Zero X. Άρα ήταν κάτι σαν DLC που λέμε τώρα. Expansion. Έτσι. Λοιπόν, το Dosin the Giant το 1 και το 2. Περίεργη συσκευασία, ε. Ναι, χάρτη πάνω. Αυτό τι είδες. Ο δεύτερος, ας πούμε, έχει ριζώσει έναν γίγαντα και πήγαινες από αποστολή σε αποστολή. Mm-hmm. Εντάξει, τρελό ιαπωνικό παιχνίδι. Το δεύτερο μέρος είναι αρκετά δύσκολο και σπάνιο. Και τέλος έχουμε το Golf που είναι μαζί με τον Dosin the Giant το 2, το δεύτερο πιο ακριβό παιχνίδι του DD. Ναι. Τα παιχνίδια, για να το ανοίξουμε. Ναι, να έχει ο κόσμος και μια ιδέα. Ήταν ναι, έτσι. Είναι παιδιά σαν το Jeep Drive σχεδόν, έτσι. Είναι ίδιο. Ναι. Γενικά κάποιος μπορεί να βρει εύκολα Nintendo 64 DVD και παιχνίδια ή επειδή είναι λόγω ότι έβγαλε τόσα λίγα κομμάτια, δεν υπάρχει κανένα πια. Το δεύτερο, λόγω του ότι βγήκαν ελάχιστα κομμάτια, είναι πολύ δύσκολο να το βρεις και σε καλή κατάσταση και σε καλή τιμή. Ναι. Κυρίως για συλλεκτικούς λόγους όποιος το πάρει θα το πάρει, γιατί για να παίξεις τα παιχνίδια ας πούμε δεν είναι να κάτσεις να ασχοληθείς, δεν έχει δηλαδή κάποιο παιχνίδι που να θα πεις, ναι ακριβώς. Ναι. Θυμάμαι ότι στην συνδρομητική υπηρεσία αυτή κιόλας θέλανε εκτός από τα παιχνίδια να περάσουν μέσα στο δισκάκι και άλλες ιστορίες. Δηλαδή, μέχρι και μίνι βίντεο, σαν σειρές επεισοδίων θέλανε. Ναι, είχαν πολλά στο μυαλό τους. Ναι. Λίγο το χάσανε στην πορεία βέβαια. Το θέμα είναι ότι αργήσανε πολύ να το βγάλουν για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω. Αργήσανε πολύ και ναι. Μετά από 2-3 χρόνια ας πούμε, που το κυκλοφορήσαν. Ήταν πλέον πολύ αργά. Βγήκε το PS2, ας πούμε, οπότε τελείωσε η ιστορία. Το 99 στην Ιαπωνία βγήκε και το Dreamcast, ας πούμε, με το GT-ROM και πρέπει να είχε κάνει τρελή διαφορά. Οπότε ξαφνικά ποιος να αρχίσει τώρα να παίρνει. Ακριβώς. Ήδη το... είχαν αρχίσει και ξεπερνούσαν το Nintendo 64. Ναι. Ωραία. Και αφού λοιπόν είδαμε το unboxing των μηχανημάτων, το full game set του Stellio. Κλείνουμε αυτό το επεισόδιο και θέλω να συμπληρώσω μια ιδέα. Γενικά, μπορείτε να ψηφίσετε αν θέλετε, σκέφτομαι τώρα εγώ, επειδή ο Στέλιος έχει πάρα πολλά πράγματα εδώ που δεν υπάρχουν έτσι πολύ εύκολα τα δικά του κάποιος. Αν θέλετε να το πάμε έτσι σαν ένα poll στο επόμενο επεισόδιο, λέω τώρα εγώ μια ιδέα. Να ψηφίσω ο κόσμος τι θα ήθελε ανάμεσα σε κάποια μηχανήματα. Σε ένα αρέσει, αυτό είναι διαθέσιμο. Πολύ καλό. Πολύ καλό και να μπορούν οι ίδιοι ας πούμε, να διαλέξουν τι ωραία, θα σωστό. Να επιλέξουν. Και μάλιστα είμαι μεταξύ τη FMR τη συλλογή ναι. Και του PC Engine. Δηλαδή μπορείτε να ψηφίσετε από κάτω γράφοντας σχόλιο ποια κονσόλα θέλετε να κάνουμε παρουσίαση. Ωραία. Και σχόλιο και πόλη, εγώ θα το βγάλω τώρα όπως τρέχει το βίντεο. Άμα το δείτε, παιδιά. Πατήστε ένα τικ, δεν είναι δωρεάν, είναι, μην είναι, κολλάτε, γιατί είναι και εσείς τι θα διαλέξετε. Εντάξει, τώρα μικρό το τι να διαλέξουν τα δύο, αλλά έχουμε καιρό, εδώ είμαστε, υπάρχουν πράγματα, θα δείξουμε ιστορίες ωραίες. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο, ελληνική παρουσίαση Nintendo 64 DVD, είναι ένα σπάνιο, ένα limited add-on του Nintendo 64 που γεγονόταν στην Ιαπωνία. Είχαμε την τιμή να μας το δείξει ο φίλος Στέλιος εδώ, στο χώρο του. Και αν σας άρεσε το επεισόδιο, τα κλασικά, subscribe, like, comment, share, μιλήστε και τα σχολιάκια. Μια παρένθεση, λίγο μου αρέσει πάρα πολύ η μπλούζα σου. Είπα να φορέσω λίγο μια Nintendo, γιατί τώρα τελευταία τρώω λίγο bullying με τη Sega μου. Σιγά σιγά, σου είπα και πριν, στο σωστό δρόμο βάζεις. Λες να ξαναγυρίσεις στο δρόμο την Nintendo. Σε περιμένουμε. Να γυρίσω στα... Λοξοδρόμησες κάπου στην πορεία. Στα γενοφάσκια μου, ναι. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, τώρα πλέον από αυτό που είδαμε, βάζω ένα bonus content, έτσι, του Στέλιου. Έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, εγώ προσωπικά δεν το είχα ξαναδεί ποτέ. Στέλιο, θες να μας πεις τι είναι αυτό που βλέπουμε. Ναι, η Nintendo είπε με το Nintendo 64 να ανοιχτεί και στην αγορά της Κίνας κάποια στιγμή και κυκλοφόρησε αρκετά αργότερα βέβαια από την κυκλοφορία του Nintendo 64, το 2003 όπως γράφει εδώ. Mm-hmm. Ένα... χειριστήριο που ουσιαστικά ήταν ένα Nintendo 64 με ενσωματωμένα γύρω στα 8-9 παιχνίδια κλασικά του Nintendo 64. Ναι. Πρόκειται για το IQ,
Αυτό εδώ. Η IQ, όπως το ξέρω, είναι και πώς ήταν η Tochu στην Ελλάδα, είναι ο εισαγωγές της Nintendo στην Κίνα. Ακριβώς. Yeah. Ακριβώς. Εντάξει. Φαίνεται σαν third party, αλλά είναι official όμως. Ναι, αν και δεν γράφει το χειριστήριο, το μηχάνημα τέλος πάντων, δεν γράφει καθόλου Nintendo πάνω. Έχει τη σφραγίδα της Nintendo. Θεωρείται Nintendo αντικείμενο. Ναι. Και αρκετά δύσκολο. Από πίσω έχει καμιά εικόνα έτσι. Έχει, είναι τα παιχνίδια που είναι μέσα. Τα παιχνίδια που περιέχει. Ή κάποια παιχνίδια που περιέχει. Κάποια άλλα είναι... μέσω της υπηρεσίας τα κατέβαζες. Συνδέεται και στο ίντερνετ. Ναι. Καλή φάση. Τι έχει, Wi-Fi δηλαδή ή όχι? Νομίζω έχει... Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω έχει καλό. LAN, Ethernet. Ναι, ναι, ναι. Και μέσω αυτού του cartridge τώρα. Εδώ είναι τα ROMs θεωρητικά. Ναι. Τα οποία μπορείς να το χακάρεις και να βάζεις κι άλλα παραπάνω, ας πούμε. Όπως το SNES Mini και το NES Mini. Ναι, 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 ναι. Χακάρετε λοιπόν. Μάλιστα. Ιδιαίτερο κομμάτι, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Ευχαριστούμε στο ίδιο για το bonus. θέλω να μας το δείξεις. Ναι, 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 ας το δείξουμε μια ματιά. Ωραία. Να πούμε όμως στα παιδιά εδώ ότι δυστυχώς, επειδή ο Στέλιος κάποια καλή ήταν λίγο δύσκολο νομίζω για το 64 DD. Ναι, ναι, έπρεπε να κάνουμε αναρρίχηση. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε gameplay το 64 DD. Θα δούμε όμως λίγο εδώ να αποζημιωθούμε λίγο με αυτό, εντάξει. Okay. Φύγαμε, παιδιά. Λοιπόν, και εδώ το έχουμε ξεκινήσει. Όπως βλέπετε, το μενού είναι full γιαπωνέζικα. Κινέζικα. Κινέζικα, σωστό, ναι. Τη IQ, όπως είπαμε. Εντάξει, βλέπω σίγουρα λοιπόν F-Zero, Mario 64, Star Fox 64. Είναι κάτι λάθο. Το πρώτο είναι F-Zero X, Dr. Mario 64 το δεύτερο, Super Mario 64 το τρίτο, Wave Race 64 το τέταρτο, πέμπτο Star Fox 64 ή Lylat Wars, όπως θες το. Και το Ocarina of Time. Έξι, ωραία. Το πιο γρήγορο πιστεύω είναι το F-Zero, να παίξουμε, ή When a Wave Race. Ξέρω, άμα θέλεις Racing, ναι. Πάμε ένα F-Zero. Συνδεσμολογία είναι με Scarter νομίζω, Ναι. Καθαρή εικόνα, εντάξει, καλή είναι, δεν είναι κακή. Oh. Με τα Yes. One player, easy, τι λέει τώρα εδώ. Πάντα αλφα και προχώρησε. Λοιπόν, να πάρουμε ένα πράσινο. Φύγαμε. Βέβαια, σαν παιχνίδι δεν το είχα στο 64 αυτό, αλλά ήταν πολύ γρήγορο. Δυο στήρι το πρώτο εδώ. Είναι και πολύ κοντά και δεν βλέπω, ζαλίστηκα. Λοιπόν. Πόβο, ξέρεις πόσο καιρό έχω να παίξουν το 64. Έχω σίγουρα μια πενταετία. Εγώ το είπα πριν, έχεις πάρει τον κακό το δρόμο. Είναι πως τα ξέρεις. Όπως έλεγα ότι έχω σταματήσει να μαζεύω για vintage toys και ξαφνικά άρχισα να τρεγνώνω τα G.I. Joe. Τώρα ξαφνικά μπορεί να αρχίσω να μαζεύω ξέρω εγώ Super Nintendo. Είναι πόσο μας βαράει στον καθένα να το πιστεύω. Έλα, έχω βάσει όλα τα boost. Έχεις διαβάσει ότι κάποιοι τύποι φτιάξανε 4K τα παιχνίδια σε κάποιο emulator του Nintendo 64? Δηλαδή Mario 64 σε HD 4K το παιχνίδι. Όχι, δεν το έβλεπα. Μου το είχε δείξει ο κουμπάρος μου βασικά αυτό. Κάποιοι, ξέρεις, custom ρε παιδί μου, fan-based, αλλά κάνανε απίστευτη δουλειά και βγάλανε πολλά παιχνίδια έτσι, σε HD περιεχόμενο. Όχι, δεν το έβλεπα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, αλλά όχι για το official μηχάνημα. Μάλιστα. Πάντως σε βλέπω για πρωτιά. Σε προσφάλωσα. Πιάστηκα να πιάστηκαν τα γόνατα. Άμα είχε και ένα killer instinct θα βάζαμε, αλλά ξέρω θα φάω της χρονιάς μου πάλι όπως με έχεις τσακίσει τις προάλλες. Θα παίζαμε ανάποδα. Εντάξει, στα racing γενικά είναι πάντα λίγο καλύτερο. Μάλιστα. Ωραίο παιχνιδάκι. Είδαμε λοιπόν την παρουσίαση έτσι αυτού του μηχανήματος ιδιαίτερου έτσι. Φορητού Nintendo 64 με custom loaded ROMs για την κινέζικη αγορά. Εγώ το λέω Nintendo 64 mini, ας πούμε, όπως ήταν, όπως έχουν βγει τα... Σωστός. Ναι, κάπως έτσι, ας πούμε, τέτοια φάση. Σωστός.
Πολύ ιδιαίτερο μηχάνημα λοιπόν και αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο, παιδιά. Τα πούμε και πιο πριν και τα λέμε στο επόμενο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.